Περισσότεροι από 250.000 Ρώσοι στρατεύτηκαν εθελοντικά τους τελευταίους μήνες, δήλωσε την Τρίτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι 1.000 έως 1.500 υπογράφουν εθελοντικά συμβάσεις σε καθημερινή βάση. Πόσα ρωσικά στρατεύματα είναι στην Ουκρανία? Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού της Ουκρανίας, Βαντίμ Σκιμπίτσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει άνω των 420.000 στρατιωτικού προσωπικού στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό δυνάμεις της Ροσγκάρδια, της Εθνικής Φρουράς της Ρωσίας και άλλων στρατιωτικών μονάδων και δομών. Έτσι, αυτός ο αριθμός δεν αντανακλά πλήρως το σύνολο των ρωσικών εμπλεκομένων δυνάμεων στον πόλεμο. Ουκρανοί και Βρετανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στις 11 Σεπτεμβρίου ότι μπορεί να έρχονται κι άλλοι. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός σκοπεύει να επιστρατεύσει με συμβόλαια 420.000 άτομα μέχρι τα τέλη του 2023. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου προηγουμένως εκτίμησε ότι αυτός ο αριθμός πιθανά περιλαμβάνει πολλούς εθελοντές που πολεμούν ήδη στην Ουκρανία και που υποχρεώθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας από την 1η Ιουλίου 2023. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας λέει, στο διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας που είναι προγραμματισμένες για το Μάρτιο του 2024, οι ρωσικές αρχές πιθανά επιχειρούν να αποφύγουν περαιτέρω αντιδημοφιλείς επιστρατεύσεις.